Η έκθεση αποτυπώνει τα μεγάλα συμφέροντα σε μια περιοχή που κατά δήλωση των ΗΠΑ σε ένα βαθμό θα κρίνει το μέλλον του κόσμου και αφορά κρίσιμους ενεργειακούς δρόμους, σπάνιες γέες και γεωστρατηγική σημασίας χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχοντας ενεργά μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείε και το ΝΑΤΟ στον υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύγκρουση με τη Ρωσία, είναι επίσης μέρος του ευρωατλαντικού ανταγωνισμού με την Κίνα σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό. Παρεμβαίνει στην Ινδία και σε άλλα κράτη της περιοχής για ευθυγράμμιση με αυτό το σχεδιασμό. Αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις όχι μόνο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και αυτοτελώς, διαμηνύοντας ότι δεν θα αρκεστεί στον ήδη παρόντα γαλλικό στρατό, ούτε θα συμβιβαστεί με σχεδιασμούς που δεν τη λαμβάνουν υπόψη, όπως την AUKUS. Η επικίνδυνη κλιμάκωση των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων, η αναδιάταξη των υπερρεαλιστικών συμμαχιών, η αντιπαράθεση ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ με Κίνα και Ρωσία στον Ινδοειρηνικό μεγαλώνει του κινδύνου για του λαού.